Ελλάδος είναι αρκετά οικονομική χώρα. Τώρα ξυπνήσαμε σχετικά αργά, κοιμηθήκαμε αρκετά, πήραμε τον χρόνο μας. Γιατί ήμουνα με 4 ώρες ύπνου χθες, οπότε το χρειαζόμουν εγώ και το κορίτσι. Και πηγαίνουμε για ψώνια, αντάλλαξα λεφτά. 560 ευρώ αντάλλαξα τώρα. Είχα και λίγα, αλλά αντάλλαξα και λίγα ακόμα. Για να έχω ή οτιδήποτε θέλουμε να ψωνίσουμε, αν μας αρέσει κάτι, αν βρούμε κάτι να μας αρέσει και να μου αρέσει. Και 3.000 λέει, κάτι τέτοιο. Romanian λέει το νόμισμα το δικό τους. Και τώρα πάμε να πάρουμε ένα καφέ εδώ στο μικρό, το Λαμπέρο. Και μετά πάμε να περπατήσουμε μέχρι ένα Grand Avenue λέει, γιατί είναι μια περιοχή που έχει, ξέρω, κάτι designer markets και καλά. Τι θέλεις να... Περίμενε. Τι θες να προσθέσεις? Και εννοείται πως εγώ θέλω να πάω εκεί που έχει όλες τις μάρκες για να ψωνίσω. Στον κόσμο της. Στα νύχια σου. Για να δω αν είναι εντάξει. Here. Those black ones, not so much, but I prefer them over those. Λοιπόν, τα πήραμε όλα. Εγώ εντωμεταξύ έχει πλάκα και δεν έρχομαι μόνο μου. Δεν πήρα καν εκεί πέρα. Δεν έφαγα καν δουλειά εκεί. Πάντα, ξέρετε ποιο αλλού εξαιτία πήγα εκεί πέρα, κατέληξα εκεί. Όχι. Τέλος πάντων. Πήραμε κάποια πράγματα. Για μένα ξόδεψα περίπου 2.000. Ένα μπουκάμισο που μου άρεσε, μου έκανε κλικ απευθείας. Και είδα τη μία, μετά ξαναπήγαμε να πάρουμε κάτι γυαλιά στο κορίτσι και το είδα. Και εκείνη τη στιγμή μου έκανε. Λέω, θα μου πήγαινε, το δοκιμάζω. Ήταν γαμάτο. Και μετά από αυτό, και πήρα και μία ζώνη από τη Louis Vuitton που μου άρεσε, μπλε. Που δεν φοράω συχνά, αλλά μου έκανε κλικ και ήταν ξεχωριστή από όλες τις άλλες. Οπότε μου άρεσε. Λοιπόν, αυτό. Πάμε τώρα στο Μαρμορό, το ξενοδοχείο μας. Δείξτε κιόλα. Του γνωρίζουμε, το λέει. Πάμε προς τα εκεί. Και τα λέμε αργότερα. Θα κάτσουμε λίγο στο lounge που έχει εδώ πέρα, θα σας δείξουμε βίντεο και αργότερα λέμε να πάμε στην πισίνα που έχει κάτω. Κάνουμε καμία βουτσιά. Κάπως έτσι ήμουνα εγώ
σε αυτή τη φάση με το έξτρα φαγητό. Είχα κάνει προπόνηση 4 μέρες. Η επόμενη προπόνησή μου ήταν την επόμενη μέρα που θα δείτε σε επόμενο vlog από τη Ρουμανία. Και κάπως έτσι ήταν ο χώρος της πισίνας εδώ. Ήταν ασύγκριτος. Ήταν ο διάδρομος. Είχε νερό. Αριστερά μου δεν το έδειξα, αλλά είχε δωμάτια για μασάζ, σπα και τα σχετικά. Εδώ είναι η πισίνα που επίσης ήταν πολύ ωραίο σχεδιασμένος ο χώρος. Σάουνα, dry sauna, wet sauna αριστερά. Εδώ έχεις απλώς, ήταν απίστευτα. Αργότερα μέσα στη νύχτα πήγαμε σε ένα steakhouse, αυτό HIT λεγόταν. Το ψάξαμε, αλλά ήταν κλεισμένο τελικά εκείνη την ημέρα και είχε πολύ καλές αξιολογήσεις, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να φάμε εκεί. Οπότε πήγαμε στο Il Calcio, ένα άλλο που ήταν εκεί πέρα κοντά, το οποίο ήταν πιο γενικό, είχε απ' όλα. Αλλά πήραμε απλές μεριδούλες να φάμε φαγητό. Εγώ πήρα sirloin steak, μπριζόλα, πατάτες που μου αρέσουν, μια σαλάτα και το κορίτσι περικοτόπουλο. Εν τω μεταξύ, καθόμαστε εδώ τώρα, με δεν θα είχε πλάκα. Εγώ σας είπα στην αρχή το χρυσινό επεισόδιο ότι αυτό ήταν και δώρο στο κορίτσι εδώ πέρα. Και τι μου είπες, σου πω μπαμπά σου. Όταν το μιλούσες, όταν το λες, ότι ναι. Α, επειδή το γυμναστήριο είναι 24 λεπτά ανοιχτό. Το γυμναστήριο στο hotel που είμαστε είναι 24 λεπτά ανοιχτό. Ακραίο είναι το μεταξύ. Αλλά έχει και να μην είναι γυμναστήριο. Θα το δείτε τη Δευτέρα έχω προπονήσει εγώ. Κάνω δύο προπονήσεις την εβδομάδα. Και έτσι λέει, α, γι' αυτό πήγατε εσείς εκεί πέρα. Λέει, βέβαια, γιατί εσείς ψάχνατε γυμναστήριο που ήταν όλη πέρα ανοιχτό. Αλλά έχει πλάκα γιατί εγώ όταν έκλεισα το τέτοιο, το hotel, δεν είχα δει καν ότι είχε γυμναστήριο και πισίνα. Δεν είχα κάνει τις πρώτες φωτογραφίες, δεν το είχα παρατηρήσει. Μετά με ρώτησε το κορίτσι να πάρω μαγιό, αν είναι να πάρει μαγιό, αν έχει πισίνα. Και τότε ψάξαμε και βλέπω που είχε πισίνα, κρέο. Αν ήταν τρελό. Αλλά ναι, τώρα έχω προπόνηση τη Δευτέρα. Έκανε και κάποια story, θα σας πω και εδώ πέρα για αυτά. Για το γεγονός πως κάνω μόνο δύο προπονήσεις την εβδομάδα, σκληρές μεν, τα ρεκόρ μου με ένταση, μου δίνει την ελευθερία και την ελαστικότητα να κάνω ό,τι θέλω την υπόλοιπη μου ζωή, να τη ζω στο μέγιστο. Και όχι να είμαι σκλαβωμένος στο γυμναστήριο. Γιατί πολλοί είτε κάνουν προγράμματα τα οποία δεν είναι διατηρήσιμα. Π.χ. εδώ η Μίνα δυσκολεύεται. Κάνει όλες τις προπονήσεις. Πάλι δύο προπονήσεις κάνει και στο γυναικείο. Με ένταση, με ρεκόρ προοδεύει. Αλλά καμιά φορά μπορεί να μείνει λίγο πίσω στην προπόνηση. Με τη σχολή της, μετά με το άλλο, μπορεί να μείνει λίγο πίσω στις προπονήσεις. Αντί να την κάνει Δευτέρα, να την κάνει Τετάρτη. Αντί να την κάνει Πέμπτη, να την κάνει Σάββατο. Δεν χάνει προπονήσεις, τις κάνει, απλά μπορεί να μείνει λίγο πίσω. Και λέω, δες εδώ. Αν ένα από το. Και αυτό. Αλλά δες, αν average κόσμος χάνει προπονήσεις και έχουμε μόνο δύο και μένει λίγο πίσω, ο περισσότερος κόσμος χάνει προπονήσεις γενικώς. Μένει τελείως εκτός του προγράμματος του γενικώς. Γιατί έχει και παραπάνω προπονήσεις στο πρόγραμμα του, 3, 4, 5. Οπότε, άμα δεν είναι κάτι διατηρήσιμο και σταθερό, δεν βλέπει και το μέγιστο αποτέλεσμα. Ή το πετυχαίνει το σώμα του, το χάνει. Ή δεν το πετυχαίνει καν, δεν προλαβαίνει καν να το πετύχει γιατί δεν μπορεί να είναι σταθερός. Έχει τεράστια σημασία η σταθερότητα σε ένα πρόγραμμα να είναι διατηρήσιμο. Αυτό η διατηρησιμότητα. Και έλεγα ότι δες εδώ. Μερικά άτομα το χάνουν. Γιατί δεν προλαβαίνουν να κάνουν όλες τις προπονήσεις για το πρόγραμμά τους, οπότε μετά τα παρτάνε, λένε δεν γαμιέται, χάνουν τη διατροφή τους, χάνουν τις προπονήσεις τους, σταματάνε τη γυμναστική. Και άλλοι που αντέχουν και το κάνουν και πες, ας πεις, ας πούμε πως αντέχεις. Κάνεις τις 4, κάνεις τις 5 προπονήσεις την εβδομάδα, όσες κάνεις, 6, τρελός. Σε σκλαβώνει, γιατί μετά εγώ αν έκανα 6 δεν θα με έκανε να νιώθω άσχημα να πάω κάπου. Γιατί θα με έβγαζε εκτός προγράμματος, θα μου χαλούσε τη ροή μου, θα με σκλάβωνε το γυμναστήριο. Πες και αυτός που αντέχει να κάνει όλες τις προπονήσεις του, τον σκλαβώνει η κατάσταση. Γιατί λες, α, θα έχω γυμναστήριο και είναι, να μένεις τελείως της γυμναστικής, πάλι θα νιώθεις χάλια, δεν σ' αρέσει, γιατί έχεις νιώσει πόσο ωραία νιώθεις με τη γυμναστική. Οπότε, γι' αυτό πρέπει να βρεις το perfect balance για σένα. Το 2 είναι perfect και διατηρήσιμο για όλο τον κόσμο. Αυτό δηλαδή, αν δεν μπορείς να κάνεις 2, μετά δεν κάνεις. Αυτό. Γυρίσαμε από το φαγητό, ένα κλικ νωρίτερα. Και με το που γύρισα, πήρα μια ανάσα, πήρα απευθείας το λάπτοπ μου, ήρθα πίσω στο lounge και δεν έχει κανένα. Ξεκινήσω δουλειά. Είμαι εδώ πέρα, solo. Είναι λίγο καθαρίστρια από εκεί πέρα. Η κυριούλα, καλή ήταν, μου μίλησε πριν. Αυτά είναι αυτό που δεν βλέπει ο περισσότερος κόσμος, αλλά αυτά που σε πάνω στο επόμενο επίπεδο και οι θυσίες. Απλά το δείχνω να το ξέρετε, να παίρνετε παράδειγμα. Το άλλο είναι πως
Πάντα πρέπει να δουλεύεις πάνω στον εαυτό σου. Πολλοί δουλεύουν πολύ για άλλους και δεν δουλεύουν πάνω και δεν δουλεύουν στον εαυτό τους. Όταν δουλεύεις πάνω στον εαυτό σου αρκετά, ανεβαίνει η αξία σου και πας στο επόμενο επίπεδο. Σου λέω μόνο ότι έχω δουλέψει γιατί έχει δουλέψει πάνω σε μένα. Αλλά ναι. Εδώ τώρα δουλίτσα. Μ' αρέσει όμως γιατί ήδη νιώθω ανανεωμένος και φρέσκος και όμορφα και περνάω καλά. Χαίρομαι και με κάνει ακόμη πιο παραγωγικό. Αυτό συνεχίζουμε δυνατά. Πάμε σε άλλη διάσταση.